Χαίρετε. Είμαι ο πατέρας Θεμιστοκλής και ώρα είναι ώρα για πνευματική γυμναστική. Συνεχίζουμε στη σειρά μας 5 λεπτά κήρυγμα και μιλάμε σήμερα για το Ευαγγέλιο της προηγούμενης Κυριακής που αναφέρεται στην πίστη της Χαναναίας. Όταν ο Ιησούς άφησε τον τόπο της Τύρου και Σιδώνος, μια γυναίκα Χαναναία τον ακολούθησε και φώναζε από πίσω του, κράβγαζε από πίσω του, «Ελέησέ με Κύριε Ιε του Δαβίδ». Αυτό το έχουμε ξαναδεί. Το «Ελέησέ με Κύριε Ιε του Δαβίδ» είναι το σημερινό «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με», δηλαδή η αναγνώριση της θεότητας του Χριστού. Βλέπουμε δηλαδή μία ειδωλολάτρησα να αναγνωρίζει τη θεότητα του Χριστού, όπως το ίδιο κάνει και ο ίδιος ο διάβολος. Αναγνωρίζει τη θεότητα του Χριστού παρότι δεν υποτάσσεται σε αυτήν. «Ελέησέ με, γιατί η θυγατέρα μου βασανίζεται από δαιμόνιο». Δεν ξέρω αν έχετε δει δαιμονισμένο άνθρωπο, πάντως είναι ένα εκτρό θέαμα. Σκεφτείτε να είναι το παιδί σας, να το βλέπετε να βασανίζεται, να αλλοιώνεται η φωνή του, τα χαρακτηριστικά του και να ασκεί βία πάνω σας, να σας απειλεί και να βλέπετε τον δαίμονα ολοζώντανο μπροστά σας. Είναι κάτι φρικτό. Οπότε αυτή η γυναίκα υπέφερε και αυτό την ανάγκασε να ψάξει να βρει κάθε δυνατή βοήθεια. Μόλις έμαθε λοιπόν για τον Χριστό ότι κυριαρχεί επί των δαιμόνων, ότι διώχνει τα δαιμόνια, θεραπεύει ασθένειες, αποφάσισε να τον ακολουθήσει. Τον ακολούθησε. Και το πρώτο το οποίο αντιμετώπισε ήταν ένα τείχος. Ήταν η σιωπή του Χριστού, η σιωπή του Θεού, την οποία πολλές φορές και εμείς αντιμετωπίζουμε όταν προσευχόμαστε, όταν του ζητάμε κάτι. Δεν ακούμε τίποτα, δεν δεχόμαστε καμία απάντηση. Αυτό γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει να δοκιμάσει την υπομονή μας και την επιμονή μας. Λοιπόν, η Χαναναία είχε επιμονή και υπομονή. Συνεχίζει. Τον ακολουθεί. Ενοχλητικά, «Ελέησέ με Κύριε». Οι μαθητές κουρασμένοι, αγανακτισμένοι, μας φωνάζει, λέει, μας ενοχλεί. Πες της κάτι, διώξε την εσύ ή ελέησέ την. Και ο Χριστός τότε απαντάει, αλλά όχι με τον τρόπο που περιμένει η Χαναναία. Πολλές φορές ο Χριστός απαντάει στις προσευχές μας, αλλά δεν ικανοποιεί τα αιτήματά μας όπως εμείς θέλουμε, αλλά όπως εκείνος κρίνει το καλύτερο για το συμφέρον μας. Οπότε της λέει, «Δεν ήρθα», λέει, «για τους ειδωλολάτρες, αλλά για τους πλανεμένους Ισραηλίτες». Αυτή όμως συνέχισε να ζητάει να την βοηθήσει. Τότε εκείνος της είπε, η τρίτη απάντηση είναι ακόμα χειρότερη, γιατί εκεί δοκιμάζει την ταπείνωσή της. «Δεν είναι σωστό κανείς», λέει, «να πάρει το ψωμί από το τραπέζι των παιδιών και να το δώσει στα σκυλάκια». Και εκείνη ομολογεί, «Ναι, Κύριε, αλλά και τα σκυλάκια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των παιδιών». Παραδέχεται ότι είναι και αυτή ένα σκυλάκι και ζητάει ψίχουλα του ελέους του Θεού. Δεν θεωρεί τον εαυτό της άξιο να λάβει το ελέος του Θεού, αλλά παρά μόνο ψίχουλα του ελέους του Θεού. Και τότε ο Κύριος ικανοποιεί το αίτημά της λέγοντας το εξής: «Μεγάλη σου είναι η πίστη, γυναίκα, να γίνει όπως εσύ θέλεις». Και από εκείνη τη στιγμή, χωρίς να προλάβει καν να πάει στο σπίτι της, μέχρι να γυρίσει πάλι πίσω στην περιοχή την οποία ζούσε, η θυγατέρα της έγινε καλά. Βλέπουμε λοιπόν πως η επιμονή, η υπομονή και η ταπείνωση της Χαναναίας, παρότι ήταν ειδωλολάτρησα, νίκησε το έλεος του Θεού και ικανοποίησε το αίτημά της. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά εύχομαι να έχουμε και εμείς και να είμαστε σίγουροι ότι το έλεος του Θεού βρίσκεται κοντά μας. Αυτά για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μην ξεχνάτε να γυμνάζετε την ψυχή σας.